Τώρα, την ώρα που οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έκαναν την ανακοίνωση για το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 6 της Κυριακής ΑΟΣ, ήταν ο Πρωθυπουργός στο Κατάρ, Κάτια Φωτιάδου, καλησπέρα, και χαρακτήριζε την Ελλάδα πύλη εισόδου ενέργειας στην Ευρώπη. Μιλούμε για την ενέργεια που υπάρχει στο Κατάρ. Το θέμα της ενέργειας, όπως καταλαβαίνεις, ήταν κυρίαρχο στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα μας, λόγω της στρατηγικής της θέσης και των υποδομών της, μπορεί να αποτελέσει γέφυρα του Κατάρ στην Ευρώπη, πύλη εισόδου ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, τόσο μέσω του σταθμού της Ρεβιθούσας, όσο και μέσω της Αλεξανδρούπολης. Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ανδρών, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Εμμύρη του Κατάρ, βρέθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και τα μέτωπα που ανοίγονται στο θέμα των επενδύσεων μετά την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς ενισχυσμένης εποπτείας. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει στον Εμμύρη του Κατάρ τον ρόλο, τον σημαντικό της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου και πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη η σταθερότητα, αλλά και η αποφυγή ενεργειών υπονόμευσης ειρήνης, φωτογραφίζοντας εμέσως την Τουρκία. Να μην ξεχνάμε και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο τους ισχυρούς οικονομικούς και όχι μόνο δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ντόχα και της Άγκυρας, και να θυμηθούμε ότι το Κατάρ είχε προσφέρει σανίδα σωτηρίας, φίλη της ζωής στον Ερντογάν, σε μια από τις πιο μεγάλες στιγμές, τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της Τουρκίας, χρηματοδοτώντας την τουρκική οικονομία με δέκα δισεκατομμύρια ευρώ.